Πώς το βράδυ. Ποιος στη ζωή μου, ποιος στη κίνηρα. Ανοίξε μοναχιά σήμερα στη νύχτα. Βουλιάζουν και σφυρίζουν φόρτιγα. Σαν ψάρι με έχουν πιάσει μες στα δίχτυα. Για κάποιον μες στο κόσμο είναι αργά. Ποιος τη ζωή μου, ποιος τη κυνηγά. Ποιος τη ζωή μου, ποιος τη κυνηγά. Δημόσια τέτοια σύναξη. Εγώ προσωπικά, κατεβαίνοντας εδώ σήμερα, πίστευα θα είναι λιγότερος κόσμος. Όμως φαίνεται, σαν πρόεδρος, σαν πολιτής, να μιλήσω κύριε, να σας απαντήσω γιατί μιλάω. Μιλάω ως πρόεδρος της προσωρινής διοικού σας του Συλλόγου Στήριξης Φίλων του Νοσοκομείου Σύρου. Ικανοποιηθήκατε? Ναι, καλό ήταν. Ευχαριστούμε που μας ενημερώσατε καλά. Αυτό ακριβώς ήθελα να πω, ότι αυτή η ιδιότητα που προσωρινά έχω αυτή τη στιγμή μου δίνει τη δυνατότητα να σας κάνω τουλάχιστον γνωστό ότι η τοπική κοινωνία ανταποκρίθηκε σε αυτή την ανάγκη της έλλειψης εκ μέρους του κράτους και εκ μέρους των τοπικών φορέων της στήριξης του νοσοκομείου, ενεργοποιήθηκε, δημιούργησε αυτό το σύλλογο που αυτή τη στιγμή, αν δεν κάνω λάθος, εχθές εγκρίθηκε το καταστατικό του από το πρωτοδικείο Σύρου, ακριβώς για να καλύψει αυτό το κενό και να προσπαθήσει να στηρίξει το νοσοκομείο. Ένα νοσοκομείο που, όπως ακούστηκε πριν από 30 περίπου χρόνια, όταν ήρθαν οι γιατροί οι εξιντάριδες, το ανέβασαν σιγά σιγά αρκετά επίπεδα. Το πήραν από ένα νοσοκομείο ρημαγμένο και το έκαναν ένα νοσοκομείο που αυτή τη στιγμή το χρησιμοποιούν ως παράδειγμα όχι μόνο σε όλες τις Κυκλάδες, αλλά και σε όλο το, ακόμη και στην Αθήνα, για τον ανθρωπισμό και για την ιατρική και για τα επίπεδα της ιατρικής που προσφέρονται. Όμως αυτό μην το θεωρούμε δεδομένο. Το νοσοκομείο συνεχώς υποβαθμίζεται. Και αυτή τη στιγμή, μετά από λίγα χρόνια, δεν θα μιλάμε πλέον για το νοσοκομείο Σύρου, θα μιλάμε για το κέντρο υγείας Σύρου. Αυτό λοιπόν δεν πρέπει να το επιτρέψουμε. Και σε αυτό λέω ότι ναι, μεν η σημερινή συγκέντρωση είναι ικανοποιητική, γιατί μέχρι στιγμής δεν έχει ξαναγίνει, έστω σε αυτό το χώρο, αλλά δεν είναι επαρκής. Νομίζω ότι όλη η κοινωνία της Σύρου πρέπει να παρευρεθεί. Εμείς ως σύλλογος θα συμπαρασταθούμε όσο μπορούμε στο προσωπικό του νοσοκομείου. Ζητάμε από τους γιατρούς που έχουν κύρια την ευθύνη να μας καθοδηγήσουν εκείνοι τι πρέπει να κάνουμε. Νομίζω ότι τα βήματα τα οποία ο κύριος Ζόρμπας απαρίθμησε είναι βήματα σωστά και θα εξαναγκάσουν και την τοπική ηγεσία να είναι παρούσα. Είναι αδιανόητο σήμερα να λέμε ότι ο Περιφερειάρχης ήρθε στη Σύρο και να θεωρείται είδηση ότι ήρθε ο Περιφερειάρχης στη Σύρο που είναι η έδρα της Περιφέρειας. Ότι ήρθε ο Περιφερειάρχης στη Σύρο για να επισκεφθεί το νοσοκομείο και αυτό να αποτελεί είδηση. Είναι υποχρέωσή του να είναι εδώ πέρα μαζί με όλο τον κόσμο, του νησιού. Σας ενημερώνω λοιπόν ότι εμείς προχωράμε προς αυτή την κατεύθυνση. Περιμένουμε από τους γιατρούς να μας υποδείξουν τι θα κάνουμε και αυτό που θα μου ζητήσουν εμείς θα το κάνουμε. Ζητώ σε όλους συμπαράσταση και ενότητα. Δεν μπορεί να, αν ο αγώνας δεν είναι μαζικός, δεν πρόκειται να αποδώσει. Καλή συνέχεια.
Τα είπανε πάρα πολύ ωραία μέχρι τώρα οι γιατροί σας, εξέθεσαν πολύ καλά την κατάσταση. Δεν έχουν καμία δουλειά αυτοί που συνεχώς σας κοροϊδεύουν. Αυτοί... Του πολίτης είναι. Μπορώ να πω ιδιότητα, είμαι πολίτης, αλλά μπορώ να πω άλλο και άλλη. Και πολιτική ιδιότητα, σας ενδιαφέρει? Λοιπόν, έλαβα στην προηγούμενη σύσκεψη για το νοσοκομείο, έλαβα το λόγο εκ μέρους του ΕΠΑΜ, του Ενιαίου Παλαϊκού Μετόπου, και ζήτησα από τον Μητροπολίτη, τον Δήμαρχο και όλους τους παριστάμενους να δράσουν άμεσα και συγκεκριμένα. Ζητήσαμε μερικά πράγματα. Βεβαίως, ο Μητροπολίτης προχώρησε κατασύστασή του στην περίφημη Επιτροπή των Φύλων, την οποία επικροτώ και είμαι μέλος της. Δυνάμει. Είμαι μαζί. Εγώ είμαι μαζί με την Επιτροπή των Φύλων. Τελείωσε. Δεύτερο, αυτά τα οποία συνέβησαν το ξέρετε πολύ καλά ότι σας τα κάνανε. Έχουν ονοματεπώνυμο. Δεν τα έφερε ο Θεός. Το νοσοκομείο δεν έχει φτάσει σε αυτό το σημείο. Δεν σας βοήθησε ούτε κανένας από τους βουλευτές. Έχει πέσει δούλεμα. Αν τους καλέσετε και πάτε υπουργούς, απλά θα φάτε πολύ ωραία άλλους 8-9 μήνες. Λοιπόν, λύση μην περιμένετε από το Θεό. Εντάξει, καμία λύση από κανένα Θεό, είτε της Αθήνας είτε άλλων. Η λύση θα τη δώσετε εσείς οι ίδιοι. Η δική μας πρόταση είναι βεβαίως να είναι όλοι μαζί, βεβαίως ο Δήμαρχος γιατί είναι ο δικός μας αντιπρόσωπος, να αναλάβει επιτέλους το νησί. Δεν είναι όμως μόνο το νοσοκομείο, απλήρωτοι είναι οι γιατροί και το υπόλοιπο προσωπικό του νοσοκομείου. Απλήρωτοι είναι το ναυπηγείο. Απλήρωτοι είναι οι δημόσιοι, οι δημοτικοί υπάλληλοι, πολλοί δημοτικοί υπάλληλοι. Και φτιάχνουμε ποδηλατόδρομους. Βεβαίως θεωρείται. Ξεφεύγουμε, μου λένε οι γιατροί ότι ξεφεύγουμε από το θέμα. Δεν ξεφεύγουμε, διότι το νοσοκομείο είναι ένα οργανικό κομμάτι του ίδιου του λαού. Και αν 200 άνθρωποι, δηλαδή ο λαός έρχεται στο νοσοκομείο, αλλά 200 άνθρωποι που δεν πληρώνονται στον εώριο, αυτοί οι 200 άνθρωποι συντηρούν 800 άλλους στις οικογένειές τους, καταραίει ολόκληρο το νησί. Είμαστε οργανικά δεμένοι. Δήμος, οι δημόσιες υπηρεσίες, είμαστε όλοι μαζί. Και γι' αυτό είμαστε και τώρα εδώ όλοι μαζί. Δεν είμαστε για άλλο λόγο. Λοιπόν, η δική μας πρόταση είναι προχωρήστε όπως προχωράτε, αλλά γνώμη μας. Το νοσηλευτικό προσωπικό, σοβαρά, με ηρεμία, να προχωρήσει μαζί με τη συμπαράσταση των φορέων σε μια οργανική και λειτουργική κατάληψη του νοσοκομείου. Το νοσοκομείο πρέπει να κλείσει, αλλά να μείνει ανοιχτό για όλο τον κόσμο. Η πρόταση δική μας είναι αυτή. Να, έτσι όλος ο λαός να προσπαθήσει να συντηρήσει. Βεβαίως προσπαθούν να με κόψουν, λένε εντάξει, γιατί η λέξη κατάληψη τους τρομάζει. Λοιπόν, τελείωσα. Κάντε ό,τι νομίζετε, ας μιλήσουμε και οι άλλοι. Συγγνώμη. Μπορείτε να μιλήσετε και να με αναιρέσουν τώρα όλοι. Να μιλήσει. Εγώ τελείωσα. Καλή δύναμη σε όλους. Να μιλήσει. Συγγνώμη. Να μιλήσουν μόνο. Όσοι πολίτες θέλουν να μιλήσουν, να μιλήσουν. Να μιλήσει πολίτη. Πώς το πρόβλημα. Στη ζωή μου ποιος τη κυνηγά, να δείξε μοναχιά συνευστημίδα. Βγάζουν και σφυρίζουν φωτιά, σαν ψάρι με έχουν πιάσει μες στα δίχτυα. Για κάποιον μες στο κόσμο είναι αργά. Ποιος τη ζωή